Τα μανίκια σήκωσαν τα μέλη της ΕΔΟΝ προτείνοντας λύσεις για πάταξη της ανεργίας που επέφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση στα πλαίσια της εκστρατείας της οργάνωσης με θέμα η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στους νέους. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης και η στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής μέσω μιας κοινωνικής οικονομικής πολιτικής που να στηρίζεται στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Μεταξύ άλλων, η ΕΔΟΝ αξιώνει πρώτον μείωση των ωρών εργασίας σε 35 ώρες εβδομαδιαίως, χωρίς βέβαια περικοπές στις αποδοχές και στα ωφελήματα των εργαζόμενων. Αύξηση της εξάμηνης περίοδου παραχώρησης επιδομάτων ανεργίας σε 12 μήνες και εισαγωγή κριτηρίων που να προσαρμόζουν το επίδομα στη βάση των αναγκών. Δεύτερο, δωρεάν παραχώρηση στους ανέργους νεαρής ηλικίας της Κάρτας Νέων. Τρίτο, περαιτέρω προώθηση προγραμμάτων για την εργοδότηση αποφύτων πανεπιστημίων και ανώτερων σχολών. Τέταρτο, ενθάρρυνση και παροχή βοήθειας για την εξαγωγή υπηρεσιών από τους Κύπριους επιστήμονες προς το εξωτερικό και προώθηση της Κύπρου γενικά ως κέντρο υπηρεσιών. Και τελευταίο, την αναβάθμιση του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής αγωγής. Η Κύπρος, σύμφωνα με την ΕΔΟΝ, συγκαταλέγεται στις 8 καλύτερες θέσεις συγκριτικά με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ποσοστό ανεργίας 7%.